Δάσκαλε, καλημέρα. Καλώς. Ήρθα εδώ και είπα μια κβέντα εγώ. Μαντάρ σε ένα παντελόνι. Ξέρουν οι νέοι να ράβουν σήμερα ένα παντελόνι? Οι νέοι για οι νέες. Οι νέοι. Εδώ βρε δεν ξέρουν να πλύνουν το βραχίτς. Και σου λέω μαντάρς μ' εγώ. Λέω μαντάρς ένα παντελόνι. Λοιπόν, άκου. Μια φορά χόρευα. Έχουμε βίντεο μέσα. Και έχω τις φωτογραφίες πριν 30 χρόνια. Και σκίσκε και το παντελόνι μα πίσω. Λοιπόν. Βλέπει τι κάνω. Κοίτα τι κάνει, βάζει βελόνα μέσα στο καπέλο, ε. Ναι. Αυτό είναι θιά σου πατέντα ή... Είναι η παραμάνα, είναι η βελόνα, είναι η καρφίτσα. Αυτά είναι μέσα στο καπέλο. Μέσα στο καπέλο, ε. Λοιπόν, αυτά είναι εργαλεία. Τότε που λες που μου σκίστηκε το παντελόνι απ' πίσω, έβγαλα το καπέλο, έβγαλα τη βελόνα και κάθομαι, έβγαλα το παντελόνι κατά μισής μπίστα. Κατά μισής μπίστα. Και έραψα το παντελόνι. Τότε δεν είχε βίντεο και τέτοια. Γεμάτο το μαγαζί, γεμάτο το μαγαζί. Γεμάτο το μαγαζί, έβγαλα το παντιλόνι. Εδώ καλή ώρα, έβγαλα τώρα το παντιλόνι, τώρα ψάχνω. Βάλαμε και το παντιλόνι μας εδώ στο σκάφος Αγία Ειρήνη. Άπνια σήμερα, χθες δεν βγήκα, τι προχθές. Βγαίνουμε κάθε μέρα. Μάλιστα. Έραψα το παντιλόνι που λες και συνέχισε να χορεύω. Πάθανε πλάκα όλοι. Πάθανε πλάκα όλοι. Οι νέοι σήμερα ξέρνε να ράβουνε παντελόνια. Πώς καταντήσαμε έτσι ρε δάσκαλε, πώς έχει καταντήσει η κοινωνία μας έτσι, για πες. Πού οφείλεται όλοι. Εγώ βλέπω τα πράγματα και τα λοιπά με τα παιδιά αυτά. Άμα γίνει κανένα κράκ να ψουφίσει την πίνα όλοι. Καλό. Μέρα. Αυτό σκέφτομαι κι εγώ, αυτό σκέφτομαι κι εγώ. Δυστυχώς. Καμιά φορά περνάω από εδώ και σε βλέπω. Έχεις 2-3 καφάσα παλιά πραγματάκια. Πιάνεις τα ψιλοκόβους να ταΐσεις τη γίδας, να ταΐσεις το κνελάκι στον κότας. Ναι. Τα άκουψα τώρα, τελείωσα. Δεν έρθες πιο μπροστά. Έχει πηγή τα 60 καζίκια της αλλιοπούλα. Και σκόβω τα πράγματα που είναι για καρπουζοφλούδες, πιπουλοφλούδες, τέτοια. Και τα ταΐζεις. Ναι. Σήμερα δυστυχώς οι νέοι δεν ασχολούνται. Όλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Security στο kit είναι όλοι, security. Ναι. Και πώς να πάμε να πιάσουμε μια ακριβή ξαπλώστρα και που έχει τον πιο φθηνό φρέντο εσπρέσο τσάμο. Και δεν έχουμε και λεφτά. Και δεν έχουμε και λεφτά. Κινητό 1000 ευρώ iPhone. iPhone και δεν έχουμε κάρτα να τη βάλουμε. Μαζεύουμε 12,5 ευρώ. Τώρα ποιος στέει, ποιος ευθύνεται που φτάσαμε σε αυτό. Θα κάτσουμε το χειμώνα που θα ηρεμήσουμε, να κάνουμε μια γενική συζήτηση, γιατί έχουνε... Έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε εδώ. Εγώ μια κουβέντα θα πω. Και πρέπει να ξυπνήσει να την ακούσετε. Η Σάμους φέτος πάλι, όπως και κάθε χρόνο, αν δεν έρθαν οι Τούρκοι, θα ήταν καταστραμμένοι. Και τώρα δεν φτάνει ότι ήρθαν οι Τούρκοι, τις σώσανε. Αλλά δεν τις προσέξανε κιόλας για να τις κρατήσουνε. Πάει το λιμάνι άδεια εσύ. Πάει το λιμάνι. Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή παρακολουθώ μέσα μαζικής δικτύου, τα παρακολουθώ αυτά. Χθες διάβαζα για τη Μύκονο. Η Μύκονος, τα μισά λιμάνια της είναι άδεια. Και κάποιο άλλο νησί διάβαζα που δεν βρίσκανε θέση για στάθμευση. Και είναι, όλα τα λιμάνια της Ελλάδας έχουν 30% μείον. Πού να οφείλεται αυτό? Η χρονιά δεν είναι καλή φέτος. Η χρονιά δεν είναι καλή φέτος. Ο κόσμος υποφέρει, ο κόσμος έχει πρόβλημα, δεν έχει λεφτά. Και λεφτά να έχει, υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν ξέρετε τι μέλη τι αύριο. Και τα προσέχει αν έχει λίγα λεφτά ο άλλος. Αν έχει 5 βράκα θα πάει να τα χαλάσει. Λέει ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, να είσαι, μην σε κουράσω άλλο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Θα πάρουμε και λίγο το σκάφος, θα βγω απ' έξω, έτσι θα πάρω και το εγκόλα.
Και παίρνει από την βόλτα να πάω να πάρω καθαρό αέρα. Βολτίτσα για καθαρό αέρα με το σκάφος. 47 χρόνια τώρα. Άκη και ο γάτος είναι όλα τα λεφτά. Ο γάτος είναι όλα τα λεφτά. Να πάρουμε Κυριάκη Πυθαγόριο. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο, φίλοι μου, και ευχαριστώ που κάτσατε μέχρι το τέλος και είδατε άλλο ένα βιντεάκι. Καλή σας ημέρα.